Βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης. Η νέα προοπτική, η παράταξη του Γιώργου Αποστολάκη, δεν υφίσταται, έχει διασπαστεί. Ευθύνες υπάρχουν πολλές και προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό μπορεί να αφορά τα εσωτερικά της παράταξης, έχει όμως μεγάλες επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου, τον οποίο προσπαθεί να διοικήσει μια μικρή μειοψηφία δημοτικών συμβούλων που έχει μείνει πιστή στη Δήμαρχο. Αν κάτι τέτοιο είχε συμβεί στην κυβέρνηση, θα είχε ήδη παραιτηθεί. Και όχι βέβαια από λόγους τυπικούς, αλλά από ουσιαστικούς αδυναμίες διοίκησης. Αυτή είναι όμως η μια πλευρά της πραγματικότητας των Δήμων. Η άλλη πλευρά αφορά τις μνημονιακές πολιτικές που καταδυναστεύουν τον λαό μας. Μεγάλο θύμα αυτών των πολιτικών είναι η τοπική αυτοδιοίκηση μέσω μιας καταστροφικής μεταρρύθμισης που την ονόμαζαν Καλλικράτη. Με αυτό το κηδαίο τέχνασμα κατάφεραν ισχυρό πλήγμα αποσυναρμολόγησης στον πιο δημοκρατικό θεσμό που έχει μακρά ιστορία στη χώρα μας με ρίζες εκατοντάδων χρόνων στο λαό μας. Με τις υποκειμενικές λοιπόν αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής και τις αντικειμενικές δυσκολίες του Καλλικράτη, κληθήκαμε να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε, έστω και καθυστερημένα τέλος Γενάρη, ένα προϋπολογισμό πλασματικό, ελληματικό, αναποτελεσματικό, κοινωνικά άδικο και βεβαίως μη αναπτυξιακό. Το ίδιο καλούμαστε και σήμερα. Όπως ήταν επόμενο, η δύναμη πολιτών καταψήφισε αυτόν τον προϋπολογισμό. Η παράταξη μας πιστεύει ότι μια δημοτική αρχή οφείλει να έχει συγκεκριμένες και καθαρές θέσεις και με στήριγμα τη λαϊκή συμμετοχή. Να διεκδικεί και να δίνει λύσεις για τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα που υποβαθμίζουν το βιωτικό επίπεδο. Στην προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας, που με τη στάση της επιχειρεί να υποτάξει την τοπική αυτοδιοίκηση, να απομονώσει τους δημότες από τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, που ενώ επιχωρεί αρμοδιότητες, περικόπτει την επιχορήγηση μέχρι τώρα 60%, που οδηγεί τους Δήμους σε επιβολή πρόσθετης φορολογίας, εξωθώντας τους να μειώσουν ή να εκχωρήσουν σε ιδιώτες τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους. Σε αυτή την νεοφιλελεύθερη και καταστροφική πολιτική της γκυλοτίνας, της αύξησης των φόρων, της διόγκωσης της ανεργίας, της συρρήκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων, της μείωσης των μισθών και των συντάξεων, την εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Σε αυτό λοιπόν τον Αρμαγεδόνα, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αντιστέκεται, να διεκδικεί και να βρίσκεται στον αντίποδα των μνημονιακών επιλογών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή θα ήθελα, παρακαλώ, όποιος θέλει να με ακούσει, ναι, αν θέλει να κουβεντιάσει, να βγει έξω. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι, για σεβαστούμενο νομιλητή. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανάμεσα στις άλλες ιστορίες που θα λέγονται στις επόμενες γενιές, σε αυτή παραμυθιού μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε εργασία, υπήρχε μισθός και σύνταξη, υπήρχε παιδεία, υγεία και μια σειρά άλλες κοινωνικές παροχές. Κάπως έτσι λοιπόν σε παραμύθι, θα αναφέρουν οι παλιοί στους νεότερους ότι κάποτε υπήρχε και αυτοδιοίκηση. Η ιστορία θα αρχίζει με τους πολλούς Δήμους και τις πολλές κοινότητες, που ο Καποδίστριας τους κατάφερε το πρώτο χτύπημα. Όχι ο κυβερνήτης, που κάποιοι ανόητοι έβαλαν το όνομά του χωρίς εδώ στην υποτιθέμενη μεταρρύθμισή τους. Και θα συνεχίζει η ιστορία με τον Καλλικράτη, το δεύτερο χτύπημα στην αυτοδιοίκηση, που είναι και η χαριστική βολή. Και πάλι δεν ήταν ο αρχιτέκτονας, αλλά η καταστροφική μεταρρύθμιση που κάποιοι άλλοι, πιο ανόητοι, έδωσαν το όνομά του. Το συνηθίζουν φαίνεται αυτό οι διοικούντες, γιατί και πρόσφατα έδωσαν στο σχέδιο αλλαγών που κάνουν στην παιδεία το όνομα Αθηνά, η οποία αντί να οργανώσει τη θεϊκή παρέμβαση για να σωθεί η παιδεία, την επιστρατεύουν για να κλείσουν τους ναούς της γνώσης, όπως έκαναν επίσης και με το Θεό των Θεών, το Δία, ξένιο Ζεύς, το ονόμασε, που αντί να φιλοξενεί, βγαίνει παγανιά κυνηγώντας τους μετανάστες, αλλά και παλιότερα το Μάντι Τηρεσία, αν θυμάστε, που αντί να προειδοποιεί για τη μαντική του τέχνη, κατέστρεψε τη μικρομεσαία τάξη. Στην περίπτωση του Καλλικράτη όμως, λέγεται ότι ήταν ειλικρινής. Δεν εννοούσαν τον αρχιτέκτονα που ήταν συνεργάτης του Ικτίνου στην κατασκευή του Παρθενώνα,
αλλά ένα ρέμπελο βαζαμόγιο της αρχαίας Αθήνας που περιφέρονταν άσκοπα στην πόλη. Όπως και να έχει πάντως, οι Δήμοι και οι κοινότητες εξαναμίστηκαν. Οι 6.128 Δήμοι και κοινότητες του 1977 μειώθηκαν στους 325. Η πεμπτουσία της αυτοδιοίκησης, όπως τη ζήσαμε, χάνεται. Το άμεσο πρόσωπό της σκοτεινιάζει. Άμεση δημοκρατία, λαϊκή συμμετοχή και συνεπώς λαϊκή εξουσία αποτελούν λέξεις πλέον κενές περιεχομένου. Η πολιτική αλωτρίωση, η απομάκρυνση και η αποξένωση των πολιτών από την εξουσία είναι ο σκοπός της μεταρρύθμισης. Ασφιχτιά και πεθαίνει η αυτοδιοίκηση, που είναι ο βασικός μοχλός κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής με κοινωνικές δράσεις διαχρονικές αλλά και απότεκες της οικονομικής κρίσης. Αποσαθρώνεται η αυτοδιοίκηση που σηκώνει αποκλειστικά το βάρος της κοινωνικής πολιτικής του κράτους μέσα από ένα δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών που απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών και ιδιαίτερα στους φτωχούς, τους ανέργους και τους οικονομικά ασθενέστερους. Η παιδική και μεθοδιακή σταθμή, τα ΚΑΠΗ, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, τα ΚΔΑΠ, τα κοινωνικά παντοπολία, τα κέντρα αλληλεγγύης για την ενίσχυση φτωχών, αστέγων, η παροχή συσιτήρων, ρούχων, φαρμάκων και άλλα είναι κάποιες από τις δομές που αναγκαστικά θα κλείσουν και κατ' επέκταση θα λείψουν από τους συμπολίτες μας που τόσο έχουν ανάγκη με την εφαρμογή των μέτρων του μνημονίου. Και αυτό γιατί μετά το 60% που είναι περίπου που μειώθηκε η κρατική επιχορήγηση τα τρία τελευταία μνημονιακά χρόνια, η κυβέρνηση της Τρόικας εσωτερικού προχωράει μετά από εντολές της Τρόικας εξωτερικού σε επιπλέον περικοπές στους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο δρόμος της ύφεσης και της λιτότητας, της φτώχειας και της ανεργίας, του ρουσφιχτού και της αναξιοκρατίας, των δανεικών και της υποταγής δεν μας αξίζει. Όλοι μαζί έχουμε υποχρέωση να κάνουμε τις γειτονιές μας χώρους αγωνιστικής συμμετοχής, αλληλεγγύης και αντίστασης και ανατροπής. Μέσα από αυτόν τον αγώνα θα σταματήσει το σπιράλο αυξήρωση τη τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει την καλοσύνη, ο κύριο. Τελειώνω, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Μια σελίδα. Επιβάλλεται όμως, μέχρι αυτό να γίνει, τουλάχιστον κύριοι συνάδελφοι, να μην την ξεφτελίζουμε, όπως έλεγε και ο ποιητής, και όπως συμβαίνει στην πόλη μας. Μετά την καταψήφιση του προϋπολογισμού τέλος Γενάρη, κληθήκαμε σαν παράταξη από τη Δήμαρχο να συζητήσουμε. Όπως γίνεται κατανοητό, μας χωρίζει μεγάλη απόσταση από την πρακτική της Δημοτικής Αρχής και το πρόγραμμα της νέας προοπτικής, γι' αυτό και αρνηθήκαμε. Μας ενδιαφέρει ο Δήμος και οι συνθήκες διαδίωσης των συνδεμοτών μας, τόσο όσο και όλων όσοι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, αλλά και άλλων. Για τούτο και θα συζητούσαμε το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό, αν η πρόσκληση απευθυνόταν κάποιους μήνες πριν. Και θα έδειξε βέβαια ειλικρινή διάθεση και όχι αποτέλεσμα ανάγκης της τελευταίας στιγμής. Σε αυτόν τον προϋπολογισμό που σήμερα έρχεται για έγκριση, δεν υπάρχει διαφορά από τον προηγούμενο, γι' αυτό και τον καταψηφίζουμε. Για μας, ο προϋπολογισμός εκτός από διεκδικητικός και αναπτυξιακός, πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιος, να στηρίζει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης, να αναπτύσσει το δίκτυο αλληλεγγύης στο Δήμο και βεβαίως τον πρώτο λόγο στη σύνταξή του πρέπει να έχουν οι δημότες γιατί πρέπει ο προϋπολογισμός να είναι συμμετοχικός.